Σοκ στο λιμενικό σώμα προκαλεί προσαγωγή από τους αδιάφθορους της Ελλάς και κράτηση λιμενικού από κέρια υπηρεσία του Ηρακλείου. Ο 47χρονος κρατείται από τα ξημερώματα στο αστυνομικό μέγαρο για την εμπλοκή του σε σοβαρή υπόθεση, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αφορά σε λαθρεμπόριο. Η έφοδος αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο σπίτι του αξιωματικού άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Ο λιμενικός μεταφέρθηκε και κρατείται απομονωμένος στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμάκιο των αδιάφθορων έσπευσε στα γραφεία της λιμενικής αρχής όπου υπηρετούσε, παίρνοντας επί ώρες καταθέσεις από τους συναδέλφους του. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Εμείς δεν γνωρίζουμε σαν υπηρεσία τίποτα. Ο λιμενικός φέρεται να ελέγχεται για κάθε πτυχή των επαφών και της δραστηριότητάς του με φόντο υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων και όχι μόνο. Η είδηση προκάλεσε σοκ στις τάξεις των λιμενικών σε όλη την Κρήτη, παρά το γεγονός ότι οι αδιάφθοροι κρατούν ερμητικά κλειστά τα χαρτιά τους για τα στοιχεία που έχουν σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρο εσωτερικού ελέγχου του λιμενικού σώματος πριν από περίπου ένα χρόνο. Τότε του είχε επιβληθεί άρση της άδειας επιθεώρησης πλοίων, ενώ το απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα θέτης, ένα σύστημα που παρακολουθεί τα στίγματα των πλοίων και ιεραρχεί τις προτεραιότητες για την ανάγκη ελέγχου στα σκάφη. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν η προσαγωγή του αξιωματικού, που φαίνεται να εξελίσσεται σε σύλληψη, συνδέεται με τη συγκεκριμένη πτυχή. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία εικόνα για το συγκεκριμένο περιστατικό όσο αφορά το λόγο που αυτός ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται και ανακρίνεται από τις υπηρεσίες των εσωτερικών υποθέσεων. Η απομάκρυνση του λιμενικού από τα συγκεκριμένα καθήκοντα προκάλεσε μεγάλη δυσχέρεια στη διαδικασία ελέγχου πλοίων, με αξιωματικό από το Ηράκλειο να καλείται να μετακινείται σχεδόν καθημερινά στα νότια παράλια. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δοθεί και η οδηγία κατά το δυνατό ο έλεγχος να γίνεται από τουλάχιστον 2 άτομα και όχι μεμονωμένα από 1 αξιωματικό. Οι συνάδελφοι του λιμενικού δηλώνουν άγνοια για τα κίνητρα της έρευνας των αδιάφθορων σε βάρος του συναδέλφου τους.